Θεός και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξεσαι τη ποιμνή σου, ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση, τα υψηλά, τη πτωχία, τα πλούσια. Πάτερ ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, Δύο και μετά θάνατον της ψυχής σου πάσου διεβίβασε του Θεού καλούς αυτής τα πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, τον Αγίης Πατρός Σιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θερμοδουλού, την Ανακομιδή του Ιλουλιψάνου εορτάζουμε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αγαπητοί αδελφοί, με αυτή, μέσα σε αυτή την χαρά της περίοδου αυτή, της χαρά της Αναστάσεως, ρίγη συγκίνησης αλλά και μεγάλης ευλογίας όταν τελούμε εσπερινό σε αυτά εδώ τα μνημεία, σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο που αυτό το χωριό έχει αυτή τη μεγάλη ευλογία συν της άλλης να έχει. Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, ο Δήμος Αρταίων, η Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτας, ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Κυρκυζιατών ή Λεπτοκαριά, ο Σύλλογος Εφήλη του Αρχαιολογικού Μουσείου και Μνημείων Άρτας και το Δημοτικό Σχολείο Κυρκυζιατών διοργάνωσαν εκδήλωση το απόγευμα της Κυριακής στο προάβλιο χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου της Ροδιάς στο χωριό Κυρκυζάτες Άρτας. Είναι ένα εξαιρετικό μνημείο και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε όλη βάση και προσοχή σε τούτο εδώ το μνημείο και να αναδειχθεί. Και γι' αυτό συγχαίρω ξανά τον Σύλλογο για την πρωτοβουλία του αυτή να το αναδείξει και να το προβάλλει μέσα από αυτή την εκδήλωση. Το έργο που γίνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτας είναι εξαιρετικό και από την κυρία Παπαδοπούλη είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλά σημαντικά μνημεία στην έκθεση φωτογραφίες, αλλά και συνεχίζεται αυτό το έργο και πραγματικά την ευχαριστούμε. Δεν σας θεωρούμε επίτιμη, έτσι καθόλου, αλλά σας θεωρούμε εν ενεργεία εμείς τουλάχιστον και ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι λένε. Ωστόσο δεν μπορώ να μη σας χαιρετήσω ερχόμενοι όλοι εσείς στο χωριό μου. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας απόψε εδώ. Σας καλωσορίζω σε ένα μικρό μνημείο, αλλά κόσμημα για το χωριό μας. Και να ξέρετε ότι όλη αυτή η εκδήλωση, η οποία βρήκε ένθερμους υποστηρικτές, όπως είπε πριν από λίγο ο δάσκαλος του χωριού μας, έγινε με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη και είχαμε όλοι σαν μέλημα να αναδείξουμε το εκκλησάκι μας. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά για τον Άγιο Νικόλαο. Να απολογηθούμε για την καθυστέρηση ίσως της παρουσίας μας εδώ. Δεν είχαμε την ευκαιρία την κυρία Παπαδοπούλου να έχουμε μια ξενάγηση στο ναό όπως έχει αναδειχθεί πλέον, αν και μια μικρή εικόνα την είχαμε από την έκθεση φωτογραφίας στο κάστρο στην εσωτερική Ακρόπολη πρόσφατα, οπότε μας οφείλεται μια μικρή ξενάγηση ιδιωτική. Από εκεί και πέρα να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά πραγματικά σαν Δήμαρχος Αρταίου που άλλος ένας βυζαντινός ναός αναδεικνύεται
στο Δήμο μας με την ομαδική προσπάθεια όλων. Είναι η αποτύπωση των αξιών μας, του πολιτισμού μας, της Ορθοδοξίας και μιας ισχυρής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που όρισε την Άρτα, δεσποτάτο της Υπήρου και δόθηκε το ένασμα για να οργιάσει η αρχιτεκτονική και η τέχνη στην πόλη μας. Αυτή τη θρησκευτική πολιτιστική κληρονομιά καλούμαστε να αναδείξουμε, να προβάλλουμε και να αποτελέσει η Άρτα σημείο θρησκευτικού τουρισμού. Κάπως έτσι γεννήθηκε σε μας το όραμα να αναδείξουμε την εκκλησία αυτή και αυτό να αποτελέσει την έναρξη ενός θεσμού που θα γίνει κάθε χρόνο και προσελκύοντας επισκέπτες όχι μόνο από την πόλη μας αλλά από όλη την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε μία ιδέα, έγινε πραγματικότητα, από ό,τι φαίνεται το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνδιοργανωτές μας, σε όλους αυτούς που βοηθήσαν για να γίνει αυτό που έγινε σήμερα. Δεν είναι η μέρα αυτοπροβολής βέβαια, είναι η μέρα ανάδειξης ενός μουσείου που είναι στο χωριό μας. Ένα κόσμο το οποίο το έχουμε και πρέπει να το αναδείξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από καρδιάς όλους εσάς που μας βοηθάτε ειλικρινά και θα το κάνουμε αυτό θεσμό, σίγουρα θα γίνει θεσμός και του χρόνου και συνέχεια, έτσι ώστε να δείξουμε όλα τα βυζαντινά μουσεία που έχουμε και αυτό. Η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι υπόθεση αφενός της πολιτείας και των αρχαιολόγων, αφετέρου όμως των πολιτών που προσεγγίζουν τον ίδιο σκοπό με τον δικό τους τρόπο. Θέλουμε τα μνημεία της πόλης μας να είναι ταξιδιωτικοί προορισμοί, αλλά και ενταγμένα στη ζωή της σύγχρονης κοινωνίας. Σε αυτή την κατεύθυνση όμως χρειάζεται, εκτός από εκδηλώσεις ανάδειξης που είναι απαραίτητες, να γίνουν αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, περιποίηση του χώρου, δομές εξυπηρέτησης του επισκέπτη και σύνδεση των μνημείων με τις ανάγκες των πολιτών. Εγώ δεν θα μακρηγορήσω. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον κύριο Τάσιο, για την άψογη συνεργασία, την κυρία Λιγούρα επίσης, που είναι και το χωριό της. Καθημερινά ερχόμαστε να δούμε την καθαριότητα, να δούμε πώς θα μπορέσουμε καλύτερα να αναδείξουμε το θησαυρό. Εξαιρετικούς μουσικούς που θα μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες τους, αναδεικνύοντας την αρμονία και την ομορφιά αυτού του ιδιαίτερου χώρου, και είναι τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και, και τους φοιτητές αυτούς που θα βρίσκονται σε λίγο μαζί μας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν θα ακούσουμε και την κυρία Παπαδοπούλου και θα αφήσουμε τις νότες να μας αγγίξουν και να μας οδηγήσουν σε έναν κόσμο όπου η πίστη και η τέχνη συνυπάρχουν, σε έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο που έκαναν και πάρα πολύ καλή δουλειά όλοι όσοι. Ο Άγιος Νικόλαος της Ροδιάς οφείλει την προσωνυμία του στο γεγονός ότι παλαιότερα υπαγόταν ως μετόχη στο μοναστήρι της Παναγίας της Ροδιάς, που βρίσκεται κοντά στη λιμνοθάλασσα της Ροδιάς και αναγεννήθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα, περίοδο ακμής του Δεσποτάτου της Υπήρου. Καλεσμένη και κεντρική ομιλήτρια ήταν η Βαρβάρα Παπαδοπούλου, δόκτωρ αρχαιολόγος, η οποία μίλησε για την εκκλησία του Αγίου Νικολάου της Ροδιάς, ένα από τα πιο γραφικά βυζαντινά μνημεία της Άρτας. Εγώ θα απευθυνθώ πρώτα στους παρευρισκόμενους και στους κυρκυζατιώτες και χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους μετά από τόσα πολλά χρόνια που η αρχαιολογική υπηρεσία και εγώ προσωπικά εργαζόμαστε σε αυτό το μνημείο, αλλά για πρώτη φορά βλέπω τόσο πολύ κόσμο, για να μην πω βλέπω κόσμο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, θα χαιρετήσω βέβαια τους σεβαστούς πατέρες, καθώς επίσης και όλους αυτούς τους αξιωματούχους που σήμερα παρευρίσκονται εδώ, και θα συγχαρώ βέβαια τους συνδιοργανωτές αυτής της εκδήλωσης και δεσμεύομαι, κυρία Σίμου, πράγματι χρειάζεται να γίνει κάτι αντίστοιχο και για τον Άγιο Δημήτριο Κατσούρη, που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εργασίες, αλλά έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλλά ας επικεντρωθούμε σε αυτό το μικρό κόσμημα, τον Άγιο Νικόλαο της Ροδιάς, και να θυμίσω σε αυτούς που δεν γνωρίζουν ότι ονομάζεται Άγιος Νικόλαος της Ροδιάς γιατί είναι μετόχη
ενός σπουδαίου επίσης μοναστηριού, της Παναγίας της Ροδιάς, που είναι κοντά στη Βίγλα. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε την Παναγία της Ροδιάς. Είναι ένα μεταγενέστερο μνημείο, αλλά είναι και αυτό ένα εξίσου σημαντικό μνημείο. Ας έρθουμε όμως σε αυτό το μνημείο που είναι κοντά μας, τον Άγιο Νικόλαο της Ροδιάς, και θα πρέπει να σας πω ότι μέχρι και την δεκαετία του 30... Η κυρία Παπαδοπούλου είναι επιτιμή έφορος αρχαιοτήτων, πρώην προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Άρτας και επίτιμο μέλος του Συλλόγου Υφήλη του Αρχαιολογικού Μουσείου και Μνημείων Άρτας. Έχει επιδείξει πολυπίκυλη και παραγωγική δράση στο χώρο του πολιτισμού, συνδυασμένη με πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Την εκδήλωση πλησίωσε το Μουσικό Σύνολο Φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα, με πρόγραμμα παραδοσιακής μουσικής. Στα πιτώ